Ήδη προθερμαίνονται τρεις ποδοσφαιριστές της Καρμιώτισσας. Άλλοι τρεις όμως και από την ΠΑΕΚ. Χριστοφή. Χαραλάμπους τώρα για τον Αντιόλο. Πάσα για τον Φάχερτη. Δεν υπάρχει offside. Φάχερτη απέναντι από τον Καϊρίνο. Το πλασέ. Η μπάλα αυτή τη φορά είναι στα δίκτυα. 2-1 για την ΠΑΕΚ στο 56. Στην τρίτη φορά που βρέθηκε απέναντι από τον Καϊρίνο, βρήκε το στόχο ο Φάχερτη. Εδώ την παλιά ο Φάχερτη φεύγει από κανονική θέση. Είναι ο Βασιλείου που τον καλύπτει. Φάχερτη το πλασέ, η μπάλα θα περάσει κάτω από το σώμα του Καϊρίνου. Το 2-1. Για την ομάδα της ΠΑΕΚ στο 56. Στον Ηλιόπουλο. Θεμιστοκλέους ψάχνοντας τον Φάχερτη, έβαλε σωστά το κορμί του. Το σουτ, νέα επέμβαση από τον Καϊρίνο. Καϊρίνος, ο οποίος σε τρεις περιπτώσεις χρειάστηκε να κάνει μεγάλες αποκρούσεις. Δύο στα σουτ του Φάχερτη και ένα στο σουτ, στην κεφαλιά που έγινε από τον Μπρατσιάνη. Κρατάει την ομάδα του στο παιχνίδι. Ξανά εδώ η φάση με τον Φάχερτη να βάζει σωστά το κορμί του, να βρίσκει την μπάλα στο βηματισμό του. Το σούτ, ο Καϊρίνος έπεσε και απομάκρυνε. Πατής άνοιξε την μπάλα πολύ, τον έκοψε την τελευταία στιγμή ο Ηλιόπουλος. Θα μπορούσε να πασάρει, αλλά δεν το έκανε. Θέλησε να τελειώσει μόνο του τη φάση ο Πατής. Φάχερτη στον Φελισιέν. Πάσα για το Φάχερτη που έρχεται από πίσω, θα κρατήσει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Μπρατσιάνη, πολύ καλή πάσα το πλασέ, νέα μεγάλη επέμβαση από τον Καϊρίνο. Δημητρίου που απομακρύνει την μπάλα. Στους ίδιους αγώνες, σε 12, Φάχερτη που κάνει πάρα πολύ δουλειά. Φάχερτη, ο οποίος μέχρι στιγμής... Φάχερτη, έψαξε τον Μπρατσιάνη, το πλέει κεφαλιά πάσα, το πλασέ από το Φάχερτη, ο Καϊρίνος, το σούτ από τον Μπρατσιάνη, το 1-0. Στο 19, ο Μπρατσιάνη, αυτός που ανοίγει το σκορ, στην πλάτη της άμυνας, ο Φάχερτη, είναι πίσω από την μπάλα, σωστός, ο βοηθός αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Για την ΠΑΕΚ, στο 19... Ωραίος συνδυασμός εδώ. Φάχερτη έβαλε σωστά το σώμα του. Κεφαλιά δεν υπάρχει. Offside έρχεται από πίσω. Ο Φάχερτη το πρώτο πλασέ θα απομακρύνει ο Καϊρίνο. Στη συνέχεια όμως δεν έχει απάντηση στο πλασέ που γίνεται από τον Μπρατσιάνη. Στο 19 η μπάλα κατέληξε στον νεοφύτου. Τώρα για τον Άλκη τον Χριστοφή. Κέρδισε ο Χαραλάμπους, Φάχερτη άνοιξε για τον Μπρατσιάνη, κάνει κίνηση και ο Τζάμας, κάνει κίνηση και ο Φάχερτη. Μπρατσιάνη έξω από την περιοχή, έψαξε και βρήκε τον Φάχερτη. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Μαρτίνος ο Χριστοφή θα παραχωρήσει το συγκεκριμένα. Στυλιανού θα απομακρύνει. Κεφαλιά πάσα από τον Φάχερτη. Κέρδισαν με τον Ετμάρ. Μαρτίνος Χριστοφή στον Καϊρίνο. Ο Μάγκης Σεργίδης για την ΠΑΕΚ ουσιαστικά ήρθε αμέσως μετά την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μασίνουα, που ήταν και η πρώτη για την Καρμιώτισσα στο παιχνίδι και ήταν κάπως πιο ικανοποιημένος στο τελευταίο διάστημα ο Λιάσος Λουκά. Ήρθε όμως την...
Ο Αδαμίδης απομακρύνει ψάχνοντας τον Φάχερτη που κατέβασε πολύ όμορφα για τον Φελισιέν και πάλι για τον Φάχερτη. Παίρνει θέση στην περιοχή ο Μπρατσιάνη, απομακρύνθηκε η μπάλα από τον νεοφύτου. Θεμιστοκλέους. Φάχερτη πολύ όμορφα. Ο Αριστοτέλους βρίσκει και πάλι το Θεμιστοκλέους. Συνδυασμένη ενέργεια από πλευράς της ΠΑΕΚ. Θα απομακρύνει όμως ο Κυριάκου την μπάλα σε πλάγιο. Ξυλοτύμπου. Έλα, Αντρέα. Εδώ και ένα δίλεπτο ο Δημητρίου έχει πάει μπροστά από τον Βασιλείο, ως αριστερός μεσοεπιθετικός, ο Βατής δεξιά και ο Πάντος πλέον με τον Μασίνουα στην κορυφή της επίθεσης, ένα καθαρό 4-4-2 πλέον μετατρέπει τον σχηματισμό της Καρμιώτησα. Ηλιόπουλος, τον Θεμιστοκλέος, πολύ όμορφο το κοντρόλ και εξαιρετική και η αλλαγή παιχνιδιού. Χαραλάμπους και πάλι για Θεμιστοκλέους. Η σέντρα στην περιοχή ψάχνοντας τον Τζάμα, βγήκε όμως ο Καρίνος μπλοκ. Αριστοτέλους. Τον πιέζει ο Ανδρονίκου. Σέντρα στην περιοχή, βγήκε καλή πάσα για τον Φάχερτη. Το σουτ δεν έγινε από τον Τζάμα. Τώρα για τον Αντιόλο μπερδεύτηκαν οι δύο. Ετμάρ Λασέρτα θα προωθηθεί ακόμη περισσότερο ο Ανδρονίκου και θα μείνει τριάδα μπροστά για τον Λιάσο Λουκά. Όλα για όλα πλέον στο τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης από πλευράς Καρμιώτησας. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο σε λίγο. Χριστοφή, ο Ποσόπος, πάντο. Βασιλείου σε πλάγιο. Ο Ηλιόπουλος κράτησε την μπάλα παρά την πίεση του Μασίνουα. Ο Ελευθερίου στον Στυλιανού, Αντιόλο. Πολύ όμορφα ο Φάχερτη, έσπασε την μπάλα, πέρασε πολύ όμορφα. Η πάσα όμως δεν ήταν σωστή από τον Αριστοτέλους στον Μπρατσιάνη. Απομάκρυνε ο Καϊρίνος. Στυλιανού θα διώξει μακριά.